Ο κύριος Γκρέτζελος είναι εκπαιδευτής οδηγών και αντιπρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητηρίου. Αυτό που βλέπετε πάνω μου είναι η νέα πραγματικότητα στις εξετάσεις και στα μαθήματα οδήγησης. Πρέπει και δάσκαλος και μαθητής και εξεταστής να φορούν μάσκα γάντια. Τον κύριο Γκρέτζελο τον καλημερίζω. Τον κύριο Γκρέτζελο τον ξέρουμε και από το επαγγελματικό επιμελητήριο. Έχει κάνει δουλειά εκεί ο κύριος Γκρέτζελος. Δεν είναι μόνο με τις σχολές οδηγών τώρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Χασαπόπουλε, καλημέρα κυρία Βούλγαρη. Από τις 11 του μήνα και μετά, υποχρεωτικά όταν γίνονται τα μαθήματα και οι εξετάσεις, θα πρέπει να φοράμε τα γάντια μας, να φοράμε μάσκα. Οι σχολές οδηγών παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να μην υπάρχει διασπορά του ιού. Πάμε να μπούμε και να τα πούμε και μέσα στο όχημα. Για να δούμε. Ο κύριος Γκρέτζελος θα κάτσει στη θέση του οδηγού. Εγώ θα κάτσω στην πίσω θέση. Γιατί υπάρχει το βασικότερο για μένα όλων. Είναι ότι εν μέσω καλοκαιριού πρέπει το air condition να είναι κλειστό. Όση θερμοκρασία και να έχει έξω. Και να είναι μόνο ανοιχτά τα παράθυρα, κύριε Γκρέτζελ. Θα πρέπει να μην λειτουργεί το κλιματιστικό, ούτε η ανακύκλωση του αέρα μέσα στον εσωτερικό χώρο, ανοιχτά παράθυρα. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά με τις μεγάλες θερμοκρασίες, γιατί όταν έχει 35 και 40 βαθμούς έξω, μέσα στο αυτοκίνητο έχει 80, οπότε λογικά οι σχολές οδηγών θα πρέπει να προγραμματίσουμε τα μαθήματα. Το ερκοντήσιο γιατί δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται με βάση την υπουργική απόφαση που έχει βγει. Α, το καλοκαίρι δηλαδή δεν βάζουμε ερκοντήσιο. Μετάλλιες θα είμαστε. Κάτι να βάλουμε και μπροστά να ξεκινήσουμε. Με το δάσκαλό σου και αν είναι ο δάσκαλος με το μαθητή, όχι αν είσαι με την οικογένειά σου. Ο δάσκαλος θα κάθεται πίσω ή θα κάθεται δίπλα σας. Ο δάσκαλος κάθεται δίπλα, ο μαθητής στη θέση που κάθομαι εγώ. Κύριε και Ρέντζελε, ο εξεταστής κάθεται πίσω. Όλοι θα πρέπει να φοράνε. Ναι. Συγγνώμη, οι εξεταστές δεν ήταν δύο, τουλάχιστον όταν έδινα εγώ για δίπλωμα, ήταν δύο πίσω. Αλλά αυτό σημαίνει ότι. Ένας εξεταστής είναι. Από τότε που ξεκίνησαν οι εξετάσεις από 1η Σεπτεμβρίου, ο εξεταστής είναι ένας και συνεχίζει να είναι. Όχι λόγω κορονοϊού, ούτως ή άλλως ήταν έτσι. Εγώ δύο είχα από πίσω. Καλά, περάσαν τα χρόνια. Δηλαδή, αλλάξαν τα πράγματα. Ήταν δύο πιο παλιά, μετά έγινε. Άλλαξε και είναι ένας ο εξεταστής. Μα μέσα ήταν και ο. Έχουμε και μία είδηση. Ναι. Για πες. Έχει και μια είδηση να μας δώσει ο κύριος Γκρέτζελος, θα μας πει σε μισό λεπτό. Εγώ να πω, έχουν ξεκινήσει οι εξετάσεις, έχουν ξεκινήσει από 11 Μαΐου τα θεωρητικά, από 14 τα πρακτικά και από Δευτέρα θα ξεκινήσουν και τα φορτικά. Για πείτε μας την είδηση. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με τις θεωρητικές εξετάσεις. Λόγω κορονοϊού στις αίθουσες μπαίναν οι μισοί. Δηλαδή, αν σε μια αίθουσα εξεταζόντουσαν 30, λόγω κορονοϊού βάζουν 15. Υπήρχε μεγάλη ζήτηση για να δώσουν θεωρητικά μαθήματα και με το τρίμηνο που είχαμε κλείσει. Κάναμε μια συνάντηση χθες στο επαγγελματικό επιμελητήριο με τον Περιφερειάρχη Αττικής. Μας υποσχέθηκε ότι θα δώσει λύση, θα βάλει ακόμα και υπερορίες για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Δεν θα βρει αίθουσες σε πρώτη φάση, αν και αυτό υπάρχει στο σχεδιασμό. Σε πρώτη φάση θα διευρύνει το ωράριο. Έτσι, εκεί που γινόντουσαν δύο ή τρεις αίθουσες, να γίνονται πέντε ή έξι αίθουσες για να εξυπηρετηθεί. Μακάρι να βοηθήσει και εκεί ο κύριος Παντούλης. Πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών. Κύριε Γκρέτζελε, μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν χαρακτηριστικό. Τώρα δεν πήγαμε μια βόλτα, δεν πειράζει, θα το κάνουμε άλλη φορά. Ο Φάνης είναι πολύ παραστατικός. Πήγαμε τη βόλτα να δω, θέλω να δω. Ο κύριος Γκρέτζελε, πόσο καλός είναι στην οδήγηση. Έλα, καλός είναι. Εμείς δεν αγχωριέμαστε. Καλό, καλούτσικο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.